Είναι χωριατήλα τώρα να σου πω ότι στα τελευταία 3-4 λεπτά οι ομάδες κάνουν απλά ένα pick and roll και την παίρνει ο καλός παίκτης που θέλουμε να πάρει. Μπράβο, σε όχι δεν είναι. Το καλάθι του Βιλντόζα, αυτό που κάνανε είναι έβαλε τον Χουάντσο σαν πεντάρι να παίξει pick and roll για να παίξει pick and pop. Η Βαλένθια πήγε στην αλλαγή. Άλλαξε, ναι. Οπότε μετά βάλαν τον Βιλντόζα να επιτεθεί στον Ντέιβις και τον κέρδισε. Ο Ντέιβις προφανώς is not focused on personnel. Know the personnel, guys. Οπότε δεν ήξερε ότι πραγματικά ο Βιλντόζα, αν θέλει να πάει μέχρι μέσα, πάει από δεξιά. Δεν μάζεψε την πληροφορία, δηλαδή. Δεν τη μάζεψε. Στείλ τον αριστερά, ματάκια μου, αν είναι δυνατόν. Τόσα χρόνια τον ξέρει τον Βιλντόζα. Πέρασε από δεξιά ο Βιλντόζα, καβάλισε. Έβαλε το πιο εύκολο καλάθι του αγώνα. Αλλά δηλαδή, παράλληλα την ίδια στιγμή, και αυτό είναι ένα σύστημα που το έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός και στο πρώτο ημίχρονο και γενικότερα το έχει κάνει για τον Γκριγκόνης, είναι την ώρα που παίζει ο Βιλντόζα, οι υπόλοιποι παίχτες ήταν σε σωστές θέσεις και κάναν δύο κινήσεις, κανένα screen απέναντι για να απασχολήσουν την άμυνα. Αυτό είναι το σωστό για μένα, ακόμα και στο τελευταίο τρίλεπτο, αν θες να επιτεθείς στο ένας-ένας.